Επειδή το έχετε πει εσείς έχετε μιλήσει ανοιχτά για τις σεξουαλικές σας προτιμήσεις, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς να το πω. Το πούμε, πώς το λέμε κανονικά, σεξουαλικό προσανατολισμό. Σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτό. Γιατί το κάνατε αυτό, δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή βγήκατε και το είπατε δημόσια. Για διάφορους λόγους. Ο κυριότερος είναι γιατί θεωρώ ότι δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει κανείς να ντρέπεται ή να το κρύβει. Σε καμία περίπτωση. Επίσης, γιατί δεν θα ήθελα κανείς να νομίζει, αν δεν το έλεγα, ότι θα έρθει, ας πούμε, όταν θα, πλέον έχοντας μπει εγώ στην πολιτική, να μου πει ότι, α, κοίτα, σε κρατάω και αυτά και θα αποκαλύψω. Τι να αποκαλύψεις, τι και τι έγινε. Και επίσης θεωρώ, και αυτό ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι που με τρώει καιρό. Για μένα είναι ένα πολιτικό θέμα τα δικαιώματα, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. Είναι ένα πολιτικό θέμα όλο αυτό το κομμάτι του γάμου, της παιδοθεσίας, όλη η πρόταση που έχει γίνει και από αυτή την κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, από την αιμοδοσία, το ΠΡΕΠ, διάφορα πράγματα που έχουμε κάνει. Πολλοί τον μπερδεύουν και λένε, και αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί το έγραψε και μια εφημερίδα, υποτίθεται και πάρα πολύ προοδευτική και έτσι, και ότι εγώ το κάνω για να διαφημίσω την προσωπική μου ζωή. Συγγνώμη, άλλο προσωπική ζωή. Δηλαδή, εγώ δεν έχω φωτογραφηθεί στο σπίτι μου με το έλατο πίσω και να πω με ότι. Με το σύντροφό σας ή οτιδήποτε άλλο. Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Δηλαδή, ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό και πάντα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί ξέρω ότι θα κρυθώ λίγο πιο αυστηρά. Mm-hmm. Γιατί αυτό το προσέχετε, δηλαδή, την προσωπική σας ζωή θα βγείτε με τον σύντροφό σας έξω σε μια πολιτική εκδήλωση ή δεν το κάνετε για να μην. Δεν έχω αλλάξει το ποιος είμαι. Δεν έχω αλλάξει το ποιος είμαι. Νομίζω επίσης ότι η συμπεριφορά μου θα ήταν ίδια και straight να ήμουν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το σκέπτομαι επειδή γκέι και θα το κάνω. Απλώς και straight να ήμουν, θεωρώ ότι προτιμώ να μιλάει για μένα η δουλειά μου παρά να βγαίνω να πω έτσι, κάνω lifestyle εμφανίσεις. Και μην με παρεξηγήσετε. Θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι και ίσως θα το σκέφτομαι και πολύ. Ναι. Εάν δεν είχατε δηλώσει δημόσια τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό. Ναι. Πιστεύετε, δεν έχω καμία μορφή για την ικανότητά σας, έχω ακούσει για εσάς τα καλύτερα, ότι ο Κυριάκος θα σας έλεγε να είστε στην κυβέρνηση? Και γιατί το λέω? Γιατί είστε ο πρώτος, ανοιχτά το έχετε πει, ομοφιλόφιλος τέλος πάντων, υπουργός ελληνικής κυβέρνησης. Ναι. Μπορεί να έχουν υπάρξει κι άλλοι, δεν το έχουν πει όμως. Ναι, η λέξη κλειδί δεν είναι το ανοιχτά. Ανοιχτά. Το ομοφιλόφιλος. Ακριβώς, ναι, σωστά. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Προφανώς το έχω σκεφτεί. Αλλά αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνετε σε εκείνον, όχι σε μένα. Απ' την άλλη, αν ήταν τόσο. Όταν σας το πρότεινε, δεν σας μπήκε στο μυαλό λίγο εσάς? Ναι, αλλά μου μπήκε και ανάποδα. Δηλαδή, εγώ λέω, παιδιά, το ξέρετε ότι είμαι γκέι. Δηλαδή, μην σας έρθει ξαφνικά έκπληξη. Δεν φαντάζομαι ότι θα συζητήσετε μαζί του, ότι είπατε, ξέρεις ότι είμαι γκέι. Την κάναμε την κουβέντα αυτή. Την κάναμε. Φυσικά την κάναμε. Γιατί δεν θέλεις να είσαι καθαρός και να πεις, κοίτα, δεν θέλω να σου δημιουργήσω πρόβλημα ενδεχομένως, γιατί μπορεί ένα κομμάτι του κοινού να αντιδράσει αυτό. Επομένως, κάποιοι θεωρούν ίσως ότι ήταν ένα πλεονέκτημα, για κάποιους ήταν ένα μειονέκτημα. Το γεγονός που είπατε ότι ήμουν ο πρώτος, μπορεί να το σκεφτεί κανείς και αντίστροφα, να πει γιατί ήταν ο πρώτος, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε γίνει. Αν ήταν τόσο ελκυστικό το να πεις ότι έχω και ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο στην κυβέρνησή μου, γιατί δεν έχει ξαναγίνει? Όταν κάνατε την κουβέντα αυτή με τον Κυριάκο, τι σας είπε? Όταν του είπατε, ξέρεις, εγώ είμαι. Ήταν ότι ναι και. Και κάπου εκεί τελείωσε. Και λέω, α, ωραία.